καταφύγων αναφορικά με τα δύο θέματα εχμής που αφορούν τη συμφωνία και την ανάγκη εκταμίευσης της δόσης του ενός δις. Αναφέρομαι στο κατεπήγον των κόκκινων δανείων και των άλλων θεμάτων που αποτέλεσαν τον πυρήνα της διαπραγμάτευσης. Δεύτερο, οι εστάσεις εγείρονται για μία σειρά από συμπληρωματικά θέματα. Τις διατάξεις του ΕΣΠΑ, θα σταθώ σε αυτές, τις δύο συμβάσεις παραχώρησης των δρόμων, οι οποίες χρειάζονται επικύρωση από τη Βουλή, και τα δύο θέματα τα οποία δεν έρχονται σήμερα και αποτελούσαν αντικείμενο της διαπραγμάτευσης, θα έρθουν σε άλλη χρονική στιγμή. Αναφέρομαι στον ΑΔΜΙΕ και το Ταμείο. Νομίζω ότι είναι πολύ καλά τα ελληνικά μου, κύριε Βαρβιτσιώτη. Δεν υπονόησα ότι θα έρθω. Βαρβιτσιώτη, σας παρακαλώ. Κύριε Βαρβιτσιώτη. Όμως για τον ΑΔΜΙΕ. Κύριε Βαρβιτσιώτη, σας παρακαλώ πολύ. Μην διακόπτω τον Υπουργό. Και οποιοδήποτε ομιλείτε. Δεν είναι μόνο ότι είναι διακόπτω τον Υπουργό. Λοιπόν, τώρα να απαντήσω σε κάθε ένα από αυτά. Γιατί υπάρχει μια διαδικασία που έχει τα στοιχεία του ΕΣΠΑ, για παράδειγμα. Όλοι ξέρετε ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο από τον Ιούνιο και μετά, που αφορά το κλείσιμο του προηγούμενου ΕΣΠΑ και την έναρξη του νέου ΕΣΠΑ. Αυτό δημιουργεί μια ροή νομοθετημάτων, κύριε Χατζηδάκη, η οποία αναπόφευκτα προσπαθεί να απαντήσει σε προβλήματα που υπάρχουν εν εξελίξη. Αυτό κάνει, νομίζω, δεδομένο ότι η νομοθεσία γύρω από το ΕΣΠΑ που εισάγεται στη Βουλή έχει εισαχθεί σε σχεδόν ανά 2-3 εβδομάδες, υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση. Αυτό το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό εξαιτίας, επαναλαμβάνω, του μεταβατικού σταδίου στο οποίο βρισκόμαστε. Σήμερα η νομοθεσία που εισάγουμε απαντάει σε ένα ερώτημα που είχε τεθεί προημερών από σαφή ερώτηση προς εμένα και αφορά τους ενδιάμεσους φορείς. Όντως αυτό δεν υπήρχε, πρέπει να προβλεφθεί, δεν μπορούσε να γίνει πριν από ένα μήνα, γίνεται τώρα. Το ίδιο ισχύει και για μερικές άλλες διατάξεις που αφορούν πολύ συγκεκριμένους τρόπους επίλυσης διαχειριστικών προβλημάτων μέχρι τέλος του μήνα. Οι επιτελικές μορφές επίσης μπορεί να διαφωνήσει κάπως, δεν μπορούσαν να οριστούν ούτε τον Ιούλιο με τόση σαφήνεια, ούτε το Σεπτέμβριο αμέσως μετά τις εκλογές. Συνεπώς υπάρχει μια ροή νομοθετημάτων η οποία σωματώνεται στην τρέχουσα νομοθεσία, ακριβώς επειδή, επαναλαμβάνω, η νομοθεσία του ΕΣΠΑ είμαστε σε μεταβατικό στάδιο και κάθε 2-3 εβδομάδες χρειάζεται μια νομοθετική ρύθμιση. Για τις συμβάσεις των δρόμων, των αυτοκινητοδρόμων, όλοι ξέρετε ότι πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πρακτικά, αφορά τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τις δεσμεύσεις που έχουν γίνει για το τρέχον έτος. Συνεπώς υπάρχει αυτό το στοιχείο του κατεπήγοντος, ακριβώς διότι πρέπει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Αυτό το κεφάλαιο είχε τα προηγούμενα στάδια του, τα γνωρίζετε, ελεκτικά συνέδρια, και ήθελε και μια διαδικασία ολοκλήρωσης, η οποία γίνεται τώρα, αλλά δεν υπάρχει άλλη ημερομηνία. Πρέπει, κατά τη γνώμη μου, μέχρι τέλος του χρόνου να ολοκληρωθεί και αυτό. Συνεπώς, εγείρονται ενστάσεις για δύο θέματα τα οποία, επαναλαμβάνω, το ένα έχει το στοιχείο του κατεπήγοντος και το άλλο έχει το στοιχείο μιας νομοθεσίας που εκ των πραγμάτων εισάγεται σταδιακά. Μακάρι να μπορούσαμε να το αποφύγουμε, αλλά εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε. Στον κύριο όγκο όμως του νομοσχεδίου που αφορά το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης, λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να θεωρήσω ότι υπάρχει ένσταση ισχυρή που να ακυρώνει το κατεπήγον του νομοθετήματος. Ευχαριστώ τον κύριο Σταθάκη. Γιατί, κύριε Καρασνόπουλε, θέλετε κάτι συγκεκριμένο?